Καλημέρα κυρίες και κύριοι από την αιώνια πόλη, την Ρώμη, εδώ όπου η αποστολή του Απόλλωνα βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες εν ώψη του αγώνα με την Λάτσιο για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Με την άφηξη μας στην Ρώμη ο καιρός ήταν βρόχερος, κάτι που σχολιάστηκε κιόλας από τους ποδοσφαιριστές και την αποστολή του Απόλλωνα. Σήμερα στις 7:30 ο προπονητής της Λεμεσιανής ομάδας, ο Χρόνης Αυγουστή, θα παραθέσει την διάσκεψη τύπου και στη συνέχεια την τελευταία προπόνηση εν ώψη του αυριανού αγώνα. Όπως δήλωσαν και οι άνθρωποι του Απόλλωνα και Πανούλης Κωνσταντίνου, δεν ήρθαν στην Ρώμη για διακοπές, ήρθαν να παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν, ήρθαν να κυνηγήσουν ό,τι δικαιούνται και ό,τι μπορούν από αυτό το παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με σαφώς ανώτερη, σαφώς πιο έμπειρη, σαφώς ένα πιο μεγάλο όνομα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ημερήσιο τύπο, μια πρώτη ματιά που ρίξαμε, δεν υπάρχει μεγάλη αναφορά. Τουλάχιστον το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ιντζάκη θα προχωρήσει σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Δεν ξέρω αν υποτιμά το παιχνίδι, όμως ο Απόλλωνας πάει με έναν καθαρό στόχο. Το στόχο να παρουσιάσει το γνωστό του πρόσωπο, το γνωστό του επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν θα αμυνθεί, τονίστηκε αυτό. Θα παίξει αυτό που ξέρει και αν του βγει το παιχνίδι, αν πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι, καλώς να το πάρει. Τελευταία προπόνηση στις 8 για τον Απόλλωνα. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν. Ο Κέβιν Μπρού είναι μόνο εκτός διάθεσης του Σοφρόνη Αυγουστή. Ενώ από χθες καταφθάνουν και φίλοι του Απόλλωνα στην Ρώμη, υπολογίζονται περίπου 400 με 500 να βρεθούν αύριο το βράδυ στο Ολύμπικο.